Και πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον αγαπημένο μας παιχνιδάτο Μουστάκα, ο οποίος μας φέρνει την καλύτερη είδηση της ημέρας. Μία είδηση η οποία, την οποία από χθες που τη συνάντησαμε παρέα, νομίζω, διαδικτυακά, δεν έχουμε σταματήσει να γελάμε. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να μην βγει κάποιο meaning, κάποιο νόημα μέσα από αυτή την είδηση, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα γελάσουμε και θα δούμε έναν τουλάχιστον χαρακτήρα να εκθέτει μια άλλη του πλευρά, μια άλλη του προσωπικότητα μπροστά, χάρη στον Διονύση Ατζαράκη. Θα τα πούμε σε λίγο όμως. Λοιπόν, μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, είναι και άλλα σημαντικά πράγματα που έχουμε να σας πούμε. Γιατί ο αγαπημένος παιχνιδάς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει με μια εξαιρετική ενέργεια που τα παιδιά αγαπούν και λατρεύουν και εμείς οι μεγαλύτεροι ακόμη περισσότερο. Τα αγαπημένα λοιπόν Lego είναι εδώ για ακόμη μια φορά κοντά μας και το σημαντικό είναι το εξής. Με κάθε αγορά που θα πραγματοποιήσετε στον αγαπημένο μας παιχνιδά, με παιχνίδια Lego άνω των 29,99€, έχετε αυτομάτως, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τίποτα, τη δυνατότητα να διαλέξετε ανάμεσα στα 14 διαφορετικά μίνι συλλεκτικά Lego sets, εκείνο που θέλετε ιδανικά για το παιδί σας. Αν έχει κάποιο από τη συλλογή, διαλέγει κάποιο άλλο ανάμεσα από τα 14, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και να ξέρετε πως αυτή η ενέργεια θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι να εξαντληθούν όλα τα αποθέματα. Οπότε να το έχετε στο μυαλό σας, μην πείτε ότι εμείς δεν σας το είπαμε. Σας το είπαμε να το γνωρίζετε για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας, να χαμογελάσουν πιο πλατιά τα παιδιά και τώρα ειδικά που είναι και εορταστικές ημέρες. Ένα παραπάνω χρειαζόμαστε όλες εκείνες τις ιδέες για δώρα. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Αλικαρνασσό, όλα αυτά θα τα βρείτε εκεί αναλυτικά. Σας το είπαμε και προηγουμένως. Είδηση. Ήταν από τα στιγμιότυπα γενικότερα και από τα τιζεράκια, ή αν θέλετε, από τις εκπομπές τις οποίες πραγματοποιεί σε τακτική βάση ο αγαπημένος stand-up comedian, Έλληνα stand-up comedian, ο Διονύσης Ατζαράκης, ο οποίος δεν είναι και από την Κρήτη, από ό,τι μάθαμε. Όχι, δεν είναι. Ίσως θα μπορούσε όμως, μάλιστα. Έχει ένα νόημα έτσι, ωστόσο, από το πίθατό του. Ήταν μία από τις πιο απολαυστικές συνεντεύξεις που έχουμε όλοι συναντήσει στο διαδίκτυο. Διονύσης Ατζαράκης και Χάρης Αλεξίου. Με τον Διονύση Ατζαράκη βεβαίως να βρίσκεται σε ένα απόλυτο ίστρο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκοπιά αυτού που κάνει την συνέντευξη και βεβαίως μια Χάρης Αλεξίου η οποία δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Το αποτέλεσμα μοναδικό. Απολαυστική συνάντηση στο TikTok, στο YouTube, όπου ο καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία να την απολαύσει. Ατακαδόροι και οι δύο, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν υπήρχε σενάριο, δεν ξέρω αν ήταν απλά η χημεία που είχαν μεταξύ τους. Ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε. Μία Χάρης Αλεξίου που για ακόμη μία φορά μας αποδεικνύει ότι είναι ένας ακομπλεξάριστος άνθρωπος που έχει αίσθηση του χιούμορ και μπορεί να κάνει μία τέτοια συζήτηση έτσι με ένα άλλο ενδιαφέρον που μπορεί να μην την έχουμε συνηθίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι κάπως πιο αυστηρή προσωπικότητα, αλλά καθόλου δεν ισχύει αυτό. Είναι απέναντί του. Ένας Διονύσης Ατζαράκης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν ξέρει και τραγούδια της Χάρης Αλεξίου ή μπορεί και να ξέρει, αλλά μην το έχει ήδη συνειδητοποιήσει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν προσυνδυασμένο σε ένα μέτρο, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα το cut-cut βοήθησε να φαίνεται ότι είναι βεβαίως. Ξέρεις. Είναι υπέροχο. Ελεύθερο. Για πες, Δανάη, να αποψίσω. Α, ενθουσιάστηκε που ήταν παιδιά. Μαζί. Εντάξει, αλίμονο. Η Χάρης Αλεξίου είναι καλεσμένη και να μην ενθουσιαστείς δεν γίνεται. Πάρουμε μια γεύση. Για να δούμε τώρα. Για γιατί πάμε. Καλά τα περιγράφουμε, αλλά δεν να τα βλέπεις. Γεια σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μαζί μας η Χάρης Αλεξίου. Έπρεπε να το δείτε από μέσα αυτό. Όχι, όχι, κάτι άλλο διάβαζα, εντελώς άσχετο. Άσχετη ερώτηση όμως. Το Χάρης δεν γράφεται με ήττα. Αν είσαι άντρας. Ναι, αν είμαι άντρας, τι. Πες μου για το κάνω, δεν μασάω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Σήμερα η Χάρης είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για το καινούργιο της βιβλίο... Δίσκο. Δίσκο. Το είπα πρώτος. Όχι. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να σε φιλέψω κάτι, έχω πολύ ωραία σπιτική χορτόπιτα που έφτιαξα με τα χεράκια μου. Συνταγή του Άκη. Α. Τσοχατζόπουλου. Τι. Χάρης. Όχι, μην εντάξει. Περισσότερη πίτα για μένα. Να πούμε λίγο για το δίσκο. Ποιο δίσκο? Της Φεστού. Συγγνώμη, ναι. Ο δίσκος λοιπόν είναι πύλινος από τη μινωική εποχή του Χαλκού και ανακαλύφθηκε στη Φεστό το 1908 από τον Λουίτζι Περνιέ. Περνιέσαι για αστείος. Περνιέσαι. Λογοπαίγνιο ήταν αυτό. Ωραίο. Αλλά σε παρακαλώ, άσε την κωμωδία σε μένα και εγώ θα αφήσω σε σένα
Τι είναι αυτό που κάνεις, είπαμε, κάτι με δίσκο. Ναι. Σερβιτόρα, δισκοβόλος, η Σαλόμη. Δυνατές μαντεψιές όλες τους. Κοντά έπεσες γενικά, αλλά όχι, είμαι τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια, το ξέρω προφανώς. Μια πλάκα έκανα να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Μισό να βάλω βούτυρο κακάο, να το επαναφέρω. Και να πω κάπου εδώ ότι είμαι και μεγάλος φαν. Πες μου τρία τραγούδια μου. Το ακριβό μου τη θέσιο. Αυτό είναι πρώτο ψάλτη. Ναι, εννοούσα το δυνατά δυνατά. Αυτό είναι αρβανιτάκι. Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι. Αυτό είναι ο Αν. Τελείωσε Άνακιν, έχω το υψηλό έδαφος. Αυτό είναι Obi-Wan. Σίγουρα. Εσύ δεν το έλεγες. Δεν ξέρεις ούτε ένα τραγούδι μου, ε. Εξαρτάται. Ναι, βρήκες σαν. Α. Φοβερός. Ακόμα και αν δεν ξέρει ο ίδιος ο Διονύσης Ατζαράκης και ακόμη και αν πολλοί που δεν νομίζω να υπάρχουν, να υπάρχει κόσμος που να μην γνωρίζει τις μεγάλες, τεράστιες επιτυχίες της αγαπημένης μας Χάρης Αλεξίου, σίγουρα θα έχουμε όλη τη δυνατότητα σε αυτόν καταπληκτικό νέο δίσκο που ετοιμάζει η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια με reworks διαφόρων τραγουδιών που έγιναν επιτυχία στο παρελθόν, όπου θα συμμετέχουν μέσα και νέοι τραγουδιστές. Όπως ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος μπήκε ένας Μάστορας εκεί στο. Αλλά δεν έκανε την εμφάνισή του. Έχουμε επίσης και άλλη μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Κάτσε τώρα, το έχω σημειώσει. Να το πούμε το κορίτσι μου. Πού είναι οι σημειώσεις μου, δες τώρα. Kid. Έλα, το έχω. Είναι Kid Moxie. Η Kid Moxie, λοιπόν, που κάνει την εμφάνισή της και εκείνη δίπλα στη Χάρης Αλεξίου. Πολύ ωραίος ο δίσκος, έχει κυκλοφορήσει, οπότε μπορείτε να τον ακούσετε με την ησυχία σας και μπορείτε έτσι να αναπολύτε τα παλιά και όλες εκείνες τις στιγμές που έχετε συνδυάσει με τα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου. Να ευχαριστήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το μουστάκα μας. Ναι. Οπ. Πού πας. Οπ. Φεύγεις. Εδώ. Α. Το ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν και αυτή την εβδομάδα κοντά μας. Καλό μήνα, μουστάκα μας. Σε ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά και εσείς μην το ξεχνάτε. Για αγαπημένα δώρα σε ανθρώπους που θέλουμε να τους δούμε να είναι ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί. Περάστε το κατόφλι του καταστήματος του αγαπημένου μας παιχνιδά, εδώ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε για την καλή είδηση, μουστάκα. Τα λέμε τη Δευτέρα, ναι. Γεια σου. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.